Καλημέρα, Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019 σήμερα και έχουμε μια ωραιότατη επιστολή από μια φίλη του καναλιού η οποία έχει τίτλο «Προσοχή από τους και καλυμμένους παίχτες». Αγαπημένη μου Θέκλα, σε παρακολουθώ σε ώρες μοναξιάς. Εκτός από ψυχολόγος είσαι πανέξυπνη και με τα βίντεο σου βοηθάς αφάνταστα τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι μια γυναίκα 60 χρονών, αν και φαίνομαι 50. Στη ζωή μου σπούδασα με υποτροφίες, αφού οι γονείς μου ήταν πανφτωχοί. Τα πάντα τα έκανα μόνη μου, χωρίς στήριξη από κανένα. Έζησα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον άσχημο, καυγάδες, φτώχεια. Ουσιαστικά δεν είχα πατέρα, γι' αυτόν υπήρχε ο τζόγος μόνο. Η μητέρα μου τον μισούσε για τη μίζερη ζωή. Από παιδί έμαθα να επιβιώνω μόνη μου, έχοντας τα βιβλία παρηγοριά μου. Όταν τέλειωσα τις σπουδές μου, παντρεύτηκα ένα μεγαλύτερο μου άνδρα, θέλοντας να ξεφύγω από το οικογενειακό περιβάλλον. Ήταν πολύ μορφωμένος και δυστυχώς είχε μεγάλη περιουσία. Έφυγα από τη μιζέρια και μπήκα σε άλλη κόλαση. Με το γάμο αυτό θαύτηκα ζωντανή. Ζούσα σε ψυχολογική και σωματική βία. Δεν είχα κανέναν να με στηρίξει ούτε συναισθηματικά ούτε οικονομικά και παρέμεινα στο νεκρό γάμο για πολλά χρόνια. Όταν κατάφερα να χωρίσω, αφοσιώθηκα στο γιο μου που σπούδαζε, σαν να μην υπήρξα ποτέ μάνα. Βλέπετε, αφού η γυναίκα που παντρεύτηκε όπως αποδείχτηκε είναι σνόμπ και ψευτοαριστοκράτησα, ντρέπεται για μένα. Επειδή προέρχομαι από φτωχή οικογένεια, ανήκω σε άλλο κόσμο. Πολύ λυπάμαι για την ύφη σου, πάρα πολύ λυπάμαι για τα μυαλά που κουβαλά. Νιώθοντας παντέρημη, σε κάποια στιγμή πριν ένα χρόνο περίπου, γνώρισα ένα άντρα στην ηλικία μου από το Facebook. Εγώ είμαι στην Κύπρο, αυτός είναι από Ελλάδα. Από την ίδια στιγμή είχαμε απόλυτη εγκεφαλική ταύτιση, σαν να ήταν ο ίδιος μου εαυτός. Τον ερωτεύτηκα από την ίδια στιγμή και εκείνος ή τουλάχιστον έτσι μου έδειξε στην αρχή. Άρχισε να μου γράφει ρομαντικά λόγια. Με έπαιρνε τηλέφωνο πρωί, μεσημέρι, βράδυ και μιλούσαμε με τις ώρες. Αφέθηκα λέγοντας του τα πάντα για μένα και εκείνος τα πάντα για εκείνον όπως νόμιζα σε μένα. Μου έλεγε ότι είμαι πανέξυπνη και κάναμε μαζί πολύ ωραίες πνευματώδεις συζητήσεις. Ενώ στην αρχή μου είπε ότι νιώθει πολύ μόνος, όταν δέθηκα μαζί του μου αποκάλυψε ότι είναι χωρισμένος και ότι τώρα συζεί απλώς με μια γυναίκα. Ένιωσα άβολα, έκανα πίσω, μα η συναισθηματική και εγκεφαλική ταύτιση ήταν τόσο μεγάλη. Συνέχισε να επικοινωνεί μαζί μου καθημερινά. Ήταν ένα ταξίδι φανταστικό. Σιγά σιγά, μετά από ένα χρόνο, έπαψε να μου μιλά όπως πριν, να μου τηλεφωνά τόσο συχνά, μόνο αραιά και πού. Τώρα είμαστε σε μια φάση που μου στέλνει απλώς σε μήνυμα στο Messenger στις αναρτήσεις του στο Facebook για να του βάζω like. Στην αρχή αφέθηκα όντας ευάλωτη, αφού ποτέ δεν γνώρισα αγάπη από έναν άντρα. Μου έλεγε στα μηνύματα του «έρωτα μου», «αγαπημένη μου» και διάφορα άλλα ωραία λόγια. Στη συνέχεια επικοινωνούσαμε καθημερινά μιλώντας για ώρες. Τους δύο τελευταίους μήνες που αραίωσε μου στέλνει απλώς τις αναρτήσεις του και μου λέει καλημέρα. Γιατί θέλει να του βάζεις like σε αυτά που αναρτά. Παρατήρησα μερικές φορές μερικές γυναίκες να διαγράφονται από τους φίλους τους στο Facebook. Μια από αυτές, όταν διαγράφτηκε, δηλαδή όταν τον φαντάζομαι όταν τον διέγραψε αυτή από φίλο, ανέβασε στον τοίχο της μια παραπονεμένη ανάρτηση ότι την ξεγέλασε ένας και καλυμμένος παίχτης, όπως τον ονόμασε. Είμαι σίγουρη ότι αυτόν υπονοούσε. Σκέφτηκα, μήπως είναι αυτό που κάνει με όλες, εκείνο που έκανε και μαζί μου, να πουλάσει όλες μας παραμύθια. Πλέον δεν ανταποκρίνομαι με λόγια όταν μου στέλνει μηνύματα. Έχω παγώσει. Ήταν τόσο ευγενικός, τόσο καλός μαζί μου που δεν μπορώ να πιστέψω πως γι' αυτόν ήταν απλώς ένα παιχνίδι. Δοκίμασα να ξεκόψω, σταμάτησα να μπαίνω στο προφίλ του και να βλέπω τις αναρτήσεις του και από τότε μου στέλνει με μήνυμα τις αναρτήσεις του για να μου πει τάχα καλημέρα, ενώ στην ουσία το like σου θέλει. Δεν του στέλνω μηνύματα πλέον, νιώθω πληγωμένη και παγωμένη. Δεν ξέρω πώς να το ξεπεράσω. Ήταν τόσο όμορφο, αν και ουτοπικό, που με κρατούσε ζωντανή. Μέσα στην ερωτική ερημιά που βίωσε στη ζωή σου όλη, ήταν μια όαση αυτό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να συνεχίσω να παρακολουθώ το προφίλ του σαν να μην τρέχει τίποτα, κρατώντας απόσταση και φιλική τυπική στάση, ή να του πω ότι με απογοήτευσε, με χρησιμοποίησε εκμεταλλευόμενος τη μοναξιά και την ανάγκη μου για αγάπη και ότι είναι τυμβορύχος ψυχών. Τι ωραία έκφραση αυτή. Τυμβορύχος ψυχών. Αυτό σου μπαίνει και λιλατεί τις ψυχές. Ή να εξαφανιστώ και να μην απαντήσω ξανά σε κανένα μήνυμά του. Δεν έχω τη δύναμη να τον μπλοκάρω.
Μετά από αυτό δεν αντέχω να είμαι μόνη. Για ένα χρόνο και περισσότερο ήταν η συντροφιά μου, η απόλυτη μου ταύτιση. Νιώθω ότι όλα στη ζωή μου ήταν ψεύτικα, ότι δεν υπήρξα ποτέ ούτε μάνα ούτε γυναίκα. Η ζωή έφυγε μέσα από τα χέρια μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε παρακολουθώ πάντα με αγάπη και εκτίμηση. Έχεις και τη δική μου την αγάπη και είμαι σίγουρη ότι έχεις και την αγάπη όλων των φίλων εδώ στο κανάλι. Έχει και update η υπόθεση. Προτού διαβάσω το update, θέλω να σχολιάσω λίγα πράγματα πάνω στην πρώτη επιστολή. Λυπάμαι πάρα πολύ, φίλοι. Λυπάμαι για τη δύσκολη ζωή που βίωσες. Λυπάμαι που στην ουσία ήσουν χωρίς οικογένεια. Αν έγραφε κάποιος ένα μυθιστόρημα της ζωής σου, ίσως θα είχε τίτλο «Χωρίς οικογένεια». Μπορεί. Ο πατέρας απών, τσογαδόρος, η μάνα μίζερη. Μόνη σου, όπως μας γράφεις, πάλεψες, δούλεψες, αγωνίστηκες και κατάφερες όσα κατάφερες, αλλά μετά, σαν να και η μοίρα μας δεν μας εγκαταλείπει, στην πραγματικότητα λόγω του ότι έχουμε μεγαλώσει μίζερα, κουβαλάμε αυτό το στίγμα της συνεξάρτησης, πήγες και έμπλεξες από ό,τι φαίνεται με έναν χειρότερον από τον πατέρα σου. Και αυτός ο χειρότερος από τον πατέρα σου, χωρίς να τον γνωρίζω, αλλά με όσα γράφεις, ότι σε κακοποιούσε ψυχικά, σωματικά και λεκτικά. Ίσως μετέδωσε τα γονίδια του και στο γιο σου, που λες ότι είναι αχάριστος, που λες ότι σε ξεγέλασε και σε άφησε με χρέη, ότι κατάφερε να αποσπάσει την περιουσία και τη δική σου και του πατέρα του. Όσο και αν μιλάς για την ύφη σου και λες ότι είναι η ύφη σου που τον επηρεάζει προφανώς, αλλά και αυτός, αν δεν ήταν συμφεροντολόγος, θα της έβαζε ένα φρένο της ύφης σου. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν σου κατηγορώ το παιδί σου, απλώς προσπαθώ να μιλήσω δίκαια, γιατί οι μανάδες έχουμε την τάση να μην ρίχνουμε τα παιδιά μας, αλλά πολλές φορές τα παιδιά μας, σε συνεργασία με τους συντρόφους τους, μας πληγώνουν. Λοιπόν, εμένα δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Ακόμη ενώ όταν λέω μας πληγώνουν, δεν το λέω για να πω ότι τα δικά μου παιδιά με πληγώνουν, αλλά θα μπορούσε να τύχει και στα δικά μου παιδιά. Γιατί όταν γεννάς ένα παιδί, δεν ξέρεις τι γονίδια θα κληρονομήσει. Από 7 γενιές παίρνει. Πάμε στο update. Αγαπημένη μου Θέκλα, σε παρακολουθώ κάθε πρωί το χάραμα στη μοναξιά μου. Σου γράφω σε συνέχεια των προηγούμενων mails. Τελικά οι υποψίες μου ήταν αληθινές. Μια φίλη μου στο Facebook επικοινώνησε μαζί μου και με ρώτησε αν μιλάω μαζί του, με αυτόν τον τύπο δηλαδή. Αυτό το καμάκι από την Ελλάδα. Στην αρχή μου είναι επιφυλακτική, στη συνέχεια μου εκμυστηρεύτηκε ότι τον ερωτεύτηκε. Άρχισε μαζί της όπως ακριβώς με μένα. Καλημέρα με το χάραμα. Πλήρης εγκεφαλική ταύτιση. Συζητήσεις με τις ώρες, να την παίρνει τηλέφωνα καθημερινά όπως εμένα πριν, ότι αυτή τον κατάλαβε ότι κάνει το ίδιο σε άλλες και του τα είπε, και όταν του τα είπε τη διέγραψε και την μπλόκαρε από φίλη. Εγώ τον είχα μπλοκάρει. Α, μπράβο που ενώ δεν μπορούσε να τον μπλοκάρεις μετά τον μπλόκαρες, μπράβο. Σε λίγες μέρες με πήρε αυτός τηλέφωνο με μια χαζή αφορμή. Έτσι έπεσα στην παγίδα να το ξεμπλοκάρω και να γίνουμε φίλοι. Αυτό. Το φιλικό κράτησε μόνο 2 εβδομάδες. Μετά αραίωσε. Όπως ήταν φανερό, με δούλεψε για ακόμη μια φορά. Σε ήθελε για τα likes σου, από ό,τι φαίνεται. Του έλειπαν τα likes σου. Όταν το κατάλαβα ότι με κοροϊδέψε, πριν 10 μέρες, όταν μου έστειλε συνέχεια 4 αναρτήσεις του, δεν το απάντησε ως συνήθως. Τότε μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: άδικα σου τα στέλνω. Μάνα μου, τον μεγάλο επιστήμονα, τον μεγάλο καλλιτέχνη που σου στέλνει άδικα τις αναρτήσεις του. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά μερικοί άνθρωποι, they are so full of themselves, που λένε οι Εγγλέζοι, είναι τόσο γεμάτοι με τον εαυτό τους, τόσο εγωκεντρικοί, που νομίζουν ότι αυτή είναι και κανείς άλλος. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στον πλανήτη, υπάρχει μόνος αυτός. Και οι αναρτήσεις του και οι σοφίες που γράφει στο Facebook πρέπει να τον προσκυνάμε όλες οι γυναίκες, να βάζουμε like και καρδούλες. Βρήκε αφορμή και πάλι να σταματήσει κάθε επικοινωνία. Στο μεταξύ, τότε ήταν που μου τηλεφώνησε η φίλη και μου είπε όσο ανέφερε. Πλέον έχω και αποδείξεις ότι είναι παίχτης και ακόμη δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δυσκολεύεις να το πιστέψεις επειδή ήταν αρκετά καλό για να είναι αληθινό. Ήταν πολύ σπουδαίο για σένα αυτό που σου έδωσε αυτός ο άνθρωπος για ένα χρόνο. Σου έδωσε μια συναισθηματική σύνδεση, έστω ότι ψευδέστησες μια συναισθηματική σύνδεση που δυστυχώς δεν είχες μέχρι τώρα. Το μοτίβο του είναι να αρχίζει το χάραμα το καλημέρα, σε γοητεύει
με αυτά που σου γράφει και όταν σε κατακτήσει αρχίζει να σε παίρνει τηλέφωνο καθημερινά, σε κάνει να το εμπιστευτεί τα πάντα και φαίνεται ότι αυτό τον κάνει να νιώθει πολύ σπουδαίος. Μπαίνει το χάραμα και νιώθει πολύ σπουδαίος και γράφει και σοφίες στα Facebook. Μπαίνει το χάραμα, δημοσιεύει αυτή τη σοφία που έχει γράψει και σου στέλνει καλημέρα να μπεις, να του κάνεις like και αρχίζει τρυφερές συνομιλίες μαζί σου. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να βαρεθεί, οπότε το γυρίζει στο φιλικό, αραιώνει σιγά σιγά, σου στέλνει τις αναρτήσεις του χωρίς ούτε ένα καλημέρα και να πάει παρακάτω, παρότι πιστεύω το κάνει ταυτόχρονα και με άλλες. Είναι πολύ πιθανό. Έτσι το παίζει και κύριος. Εν τω μεταξύ, χτες με παίρνει τηλέφωνο και με ρωτά πότε θα δημοσιεύσω την ανάρτησή του που μου στείλε για να την αναρτήσω. Το έπαιζε χαλαρός, σαν να και είμαστε δύο καλά φιλαράκια. Ξέρω ότι φταίω που από τη μοναξιά μου αφέθηκα να με χρησιμοποιήσει. Όμως ήταν τόσο τρυφερός, γλυκός, ευγενικός και αυτά που γράφει στις αναρτήσεις του τόσο τρυφερά. Όταν μου τηλεφωνούσε καθημερινά, το ρώτησα πολλές φορές αν μιλάμε άλλες και μου έλεγε όχι, δεν μιλάμε καμιά και ότι νιώθει μοναξιά τον ψεύτη. Και όταν το ρωτούσα γιατί εξαφανιζόταν, μου έλεγε ότι δεν ήταν καλά. Σε κάποια φάση μου είπε ότι κατά καιρούς είχε κρίσεις πανικού. Υποφέρω, τι να κάνω, να τον μπλοκάρω. Δεν έχει ιδέα ότι έμαθα από την άλλη γυναίκα. Είναι φανερό τώρα παίζει αλλού. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που φαίνεται να έχει τόσο τρυφερή ψυχή, που γράφει αναρτήσεις με τόση ευαισθησία, να παίζει με ψυχές και μετά να συμπεριφέρεται σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Ναι, είναι πιθανόν ο Νάρκισσος. Δεν του κάνω διάγνωση. Το λέω Νάρκισσο όπως τον αρχαίο Νάρκισσο. Η φίλη μου είπε ότι είναι καταθλιπτικός. Και να είναι καταθλιπτικός, να πάει να κάνει θεραπεία, να πάει στο ψυχολόγο, να κάνει ψυχοθεραπεία, να πάρει φάρμακα. Δεν θα ξεπερνάει την κατάθλιψη του με το να βγάζει πάνω στην κάθε ανυποψία στη γυναίκα τα κομπλεξιλίκια του. Ό,τι πιο ωραίο έζησα ήταν ένα ψέμα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι η πιο καλή μου φίλη που ακούω καθημερινά. Θα ήθελα να μεταδώσεις το μήνυμα στις γυναίκες. Πως οι παίχτες που σου δείχνουν από την αρχή ότι είναι παίχτες δεν είναι τόσο επικίνδυνοι όσο οι παίχτες που σε πλησιάζουν δείχνοντας ότι είναι ευαίσθητοι, ευγενικοί, ευφυείς, καλλιεργημένοι. Σε κατακτούν εγκεφαλικά και αποκτούν την εμπιστοσύνη σου παίρνοντας μετά συναισθηματικά ό,τι θέλουν. Αυτοί είναι οι χειρότεροι. Παίζουν με ψυχές. Σε ευχαριστώ την καλημέρα μου. Συμφωνώ φίλοι απόλυτα μαζί σου. Ότι είναι πολύ καλύτερο κάποιο που έρχεται και λέει: Ξέρεις, εγώ θέλω απλώς να περάσω καλά. Θέλω να ανταραβεριστούμε για λίγο καιρό και να κάνω κάτι παράλληλα από τη σχέση μου, παράλληλα από το γάμο ή οτιδήποτε άλλο. Παρά να έρχεται και να σου το παίζει μόνος, θλιμμένος, μοναξιασμένος, να σε παίρνει να μιλάτε με τις ώρες στο τηλέφωνο, να σου το παίζει γαμπρός, να σου το παίζει Ρωμαίος. Και μετά ξαφνικά να βαριέται και να πηγαίνει στο επόμενο παιχνίδι, αλλά εσύ να θέλει να συνεχίσεις να του πατάς τα likes στο Facebook, να συνεχίσεις να τον προσκυνάς και να συνεχίζει να έχει αυτός ο τύπος οπαδούς και θαυμάστριες. Μην του κάνεις τη χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Μπλοκαρέ τον, αν μπορείς. Είσαι 60. Δεν είσαι ούτε 90 ούτε 100. Είσαι 60, είσαι σε μια ηλικία που είσαι νέα, λες κιόλας ότι φαίνεσαι 50 και δεν το αμφισβητώ. Σε παρακαλώ πολύ. Προσπάθησε να πενθήσεις αυτή την απώλεια, την απώλεια μιας ψεύτικης αγάπης και ας γίνει αφορμή αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να επιδιώξεις να έχεις πραγματική αγάπη στη ζωή σου. Τώρα θα μου πεις πού θα τη βρω την πραγματική αγάπη, θα έρθει να μου χτυπήσει την πόρτα, θα έρθει να με βρει. Δεν ξέρω πώς θα έρθει η πραγματική αγάπη. Αυτό που ξέρω είναι ότι όσο ασχολούμαστε με ψεύτικες αγάπες, η πραγματική αγάπη δεν μπορεί να έρθει. Σου εύχομαι από καρδιάς, από τα βάθη της ψυχής μου, να βιώσεις αληθινή αγάπη, να έχεις τα καλά ειστερινά που λένε, όχι ότι είσαι μεγάλη, και για τον εαυτό μου λέω τα καλά ειστερινά από τα 40 και μετά. Να έχεις τα καλά ειστερινά και να γευτείς χαρές στη ζωή σου που να λειτουργήσουν ως ένα ισοζύγιο να αντισταθμίσουν τις λύπες. Και αν μπορείς να κάνεις ψυχοθεραπεία, θα σου κάνει καλό. Αν μπορείς, αλλά φαντάζομαι πως οικονομικά με τη χρέη που έχεις και που σου έχει αφήσει η ιστορία με το παιδί, μπορεί να δυσκολεύεσαι. Θα χαρώ πολύ σε λίγο καιρό να μας στείλεις επιστολή ότι είσαι καλύτερη. Την αγάπη μου. Φιλιά.